Βλέπετε πολλά ταυτόχρονα, κύριε Πλεύρη. Λένε μερικοί ω κριτική εμπάσχετο Ένα είναι αυτό το θέμα των αγροτών. Δύο είναι τα ομόφυλα. Έχουμε τα πανεπιστήμια που είναι και φτάσει σε μια ένταση. Είναι τρία-τέσσερα ζητήματα δηλαδή που Άν είναι ανοιχτά. Τώρα αυτά... Δύσκολα για την κυβέρνηση. Προσέχτε, αυτά τα τρία θέματα το κάθε ένα ξεχωριστό. Οι αγρότε, όπω είπαμε, είναι ένα θέμα που υπάρχει. Είναι στην Ευρώπη, υπάρχουν αιτήματα. Ναι. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά από μέτρα και μένει σε μια συνεννόηση με αυτού του ανθρώπου να καταφέρουμε και να πιστούν ότι αυτά που κάναμε ήταν στα όρια που μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση και αν mm -hmm. υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση να το συζητήσει. Mm -hmm. Το θέμα των πανεπιστημίων, mm -hmm. με συγχωρείτε, είναι ένα άλλο κεντρικό θέμα mm -hmm. που εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο το έχουμε πέρα πει σήμερα περιμένουμε το νομοσχέδιο. Περιμένουμε Ορμάδος ο Υπουργός ε, Παιδείας την παρουσίαση. Άρα, Α, πάμε στο επίμαχο. Γιατί yeah. εδώ πέρα δικείται γιατί ο ίδιο Υπουργό Παιδεία έχει πει ότι το 70-80% αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Σωστά, σωστά. Και υπάρχει και το θέμα στα πλαίσια του 16 του άρθρου, mm -hmm. που εμεί θέλουμε να το αναθεωρήσουμε mm -hmm. και θα το αναθεωρήσουμε αν έχουμε και τη δύναμη να το κάνουμε. Ναι. Αλλά στα πλαίσια αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν και μη κρατικά mm -hmm. με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματο με διακρατικέ. Mm -hmm. Αυτό mm -hmm. με συγχωρείτε. Είναι μια πάγια θέση τη Νέα Δημοκρατία που όταν ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Όλοι γνώριζαν ποια είναι η θέση μα για το πανεπιστήμιο και το είναι, ναι, λογικό κρατικό. Ναι, αλλά αυτά που είχατε υποσχεθεί να κάνετε στα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι ώστε να αλλάξει το περιβάλλον για του φοιτητέ που δεν είναι υπέρ των καταλήψεων, θέλουν να φοιτούν κανονικά στον χρόνο που έχουν επιλέξει, δαπανούν χρήματα οι γονεί από την επαρχία με, με στερήσει κτλ. Δεν τα κάναν. Όχι, μισό λεπτό. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ναυάγησε, ένα μεγάλο ναυάγιο είναι. Ε, τα τουρνικέ δεν πήκανε. Όλα αυτά τα οποία είχατε υποσχεθεί δεν έγιναν. Πάμε να δούμε τι έγινε. Και, και δεν ελέγχθηκε και αν έγινε. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ να συμφωνήσω ε, επί τη αρχή ότι το κομμάτι τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία προφανώ δεν λειτουργήσε με του όρου όπω Το ότι όμω καταργήθηκε το άσυλο και η αστυνομία μπαίνει, μπαίνει, ενώ δεν έμπαινε τουλάχιστον για τις πράξεις καταλήψεων μολότοφ που υπήρχαν και αυτά, μπαίνει είναι μια αν γίνονται ποινικά δικήματα. Στην... Ναι, μπαίνει. βλέπετε όμως και στην Κομωτινή προχθές, γιατί ναι. όταν οι πριτανικές αρχές δεν συνεργάζονται και υπήρξε καταγγελία Α, για κατάληψη των παραδοσίων, Δηλαδή να γίνουν πρώτα τα ποινικά Οι δικήματα το, που λέει ο Δημήτρης. Το πρώτο πράγμα είναι να... Το πρώτο ή, πράγμα... ή να αλλάξουν φυσιονομία τα, τα, τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ε, λοιπόν, Συμφωνώ το έχετε εξαγγείλει τρεις φορές. Αυτό έχει στάδια. Το έχετε υποσχεθεί τρεις φορές. Μισό λεπτό. Έχει στάδια. Υπήρχαν χώρες στα πανεπιστήμια που ήταν σε κατάληψη από το 90. Που μέσα μπήκε αστυνομία και βρήκε μολότοφ καδρόνια. Άρα τα στάδια υπάρχουν. Και εγώ να συμφωνήσω ότι αυτή την κριτική, κύριε Παυλόπουλε, την αποδέχομαι. Mm -hmm. Οι φοιτητέ και όσοι έχουμε περάσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια, mm -hmm. βασική αρχή είναι ότι όπω πηγαίνουν άλλο στο εξωτερικό, και είναι αυτονόητο ότι στο πανεπιστήμιο μπαίνουν φοιτητέ. Δεν βλέπουμε να σα πω αυτό το άθλιο που είδαμε στο ΑΠΙΘΗ που ελπίζω να μην ήταν φοιτητέ. Αυτά με συγχωρείτε, τα καθήκια, ε. θα ε. το πω έτσι ξεκάθαρα, ε. που βγαίνουν και στο νεκρό αστυνομικό τομάτι για να προκαλέσουμε του αστυνομικού τομάτι, βρίζουν το νεκρό. Δηλαδή, δεν έχουν ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα στοιχείο ιερότητα στο νεκρό. Mm -hmm. Ελπίζω να μην είναι φοιτητέ. Ελπίζω να είναι απλώ κατακάθια τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται παντού και βρίσκουν νεκρού. Mm -hmm. ε, όλο αυτό το κομμάτι, προφανώ αυτή, πρέπει να φάνε κλωτσιέ mm -hmm. από το απειθή και από τα πανεπιστήμια και να μην προστατεύονται. Και νομίζω ότι αυτό, άσχετα με την ένταση που λέω, γιατί έχουμε ένα νεκρό, mm -hmm. εκφράζει το σύνολο ακόμα και ανθρώπων που στηρίζουν τι ε, διαμαρτυρίε. Mm -hmm. Άρα. Στα πανεπιστήμια εμείς θα προχωρήσουμε. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι στο κομμάτι τη παρουσία των πανεπιστήμιων έχουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Τώρα, μία κουβέντα να πούμε και για το θέμα των ομοφύλων. Προχωράει και εδώ το... Πότε ψηφίζετε, Τώρα μέσα στην ε, άλλη Τώρα η είναι, σήμερα είναι επιτροπή. Την άλλη ναι. 14-15 έρχεται. Θέλω να πω, κύριε οικονόμου ναι. εδώ γιατί ήμουν πάνω και σε μια διαδικασία στην πρώτη, ότι ναι. εγώ βλέπω μια στοχοποίηση τη Εκκλησία σε αυτό το κομμάτι. Στοχοποίηση τη ναι. Εκκλησία. Από ποιου. Ναι. Γενικώ για κάποιο λόγο, δεν λέω ότι η νοστοχοποίησει είναι, ναι. είναι κυρίω από τα αριστερά κόμματα, ναι, τα ακούσαμε ναι. και προχθές, ναι. αλλά και σε ένα ολόκληρο πλαίσιο. Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα. Η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει λόγο για το αν θα αλλάξει η μορφή τη οικογένεια και για, για το γάμο. Δεν ναι, έχει λόγο. Με συγχωρείτε, αυτή τη μισή μέρα, σαν φορεί, έχουμε καλέσει 20 φορεί. Ναι. Εκ των οποίων. Όπω δεν κατάλαβα, υπεύθυν... ναι. γιατί ετέθη θέμα να προσκληθεί εκπρόσωπο τη Ιερά Συνόδου στην Επιτροπή που συζητάει. Ναι, ακούστε. Η Ιερά, Ιερά σύνοδιο. Σύνοδιο. Αυτό όμω που μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν δε μπορεί βουλευτή του, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ναι. ναι. ο κύριο Μπιμπίλα συγκεκριμένα λέω, να γυρίζει και να λέει τι θα έρθει να μα πει η Εκκλησία εδώ πέρα για το πόσου γκέι μπαπάδε έχουμε. Ναι, ναι, δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι, η που είναι που είναι η Εκκλησία, η Εκλησία, κύριε Παύλο, ναι, ναι. και η ίδια η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι ναι. δεν χρειάζεται η κλίση τη, δεδομένου ότι ναι, έχει έρθει ναι. Ναι, επιστολή, η επιστολή. Αλλά ναι. η κυβέρνηση. Τότε, α... κύριε α... Πλέβη, δεν έχει νόημα η διατύπωση η Εκκλησία τα δικά τη και η πολιτική τη δουλειά τη. Με συγχωρείτε. Μα όχι, πρέπει να αποφασίσει. Με συγχωρείτε, οι φορεί που καλούνται δεν νομοθετούν. Ναι, ναι. Το γεγονό ότι η Εκκλησία Μα η Εκκλησία δεν θα πει πού θα Βουλή. Μα δεν, δεν κλείθηκε. Περνάει από την Εκκλησία. Δεν κλείθηκε στην Βουλή. Μα δεν περνάει ούτε από τον, εκδηλ... από τον υπεύθυνο εκδήλωση του Pride. Mm -hmm. Καλή το υπεύθυνο εκδήλωση του Pride. Mm -hmm. Α, η Εκκλησία όμω και η κυβέρνηση τη το αναγνωρίζει αυτό. Προφανώ μπορεί να έχει γνώμη για το πώ θα είναι η οικογένεια. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομοθετεί η Εκκλησία. Mm -hmm. Δεν θα στερήσει όμω κανένα το δικαίωμα σε έναν θεσμό. Χιλιάδων ετών που συνδυάζεται με την ελληνική οικογένεια. Ναι. Η ελληνική Μητάξτε, οικογένεια με σκορπιά. Η κατάσταση εδώ όμω έχει ξεφύγει όταν ακούγονται αυτά μέσα στη Βουλή. Από τον κύριο Μπιμπίλα που αναφερθήκατε. Ναι, ναι. Είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη η έκφραση. Όπω αντίστοιχα. Και οφείλω να σα πω, κύριε Παυλοπλου, τι εκκλησία. Εγώ αναφέρομαι στο Εδώ κομμάτι τη Ερά Συνόδου. Δεν θα πω λένε, μεμονωμένα. Δεν θα βαφτίζω τα παιδιά για να καταλάβουν το αμάρτημα των γονιών του. για διαιντά. Το ακούσατε αυτό. Αφούσατε, αυτό. Ε, είναι στο παρελθόν. Είναι εκατοδικών. Αυτέ Θα Όχι. Αλλά το είπε ένα σημαντικό μήτρο. Θα σα πω την άποψή μου γι' αυτό. Εγώ πρώτα απ' όλα είπατε πριν. Αυτό είναι βέβαια θέμα τη Εκκλησία. Γιατί τα βαφτίσια είναι μυστήρια και η Εκκλησία θα κρίνει πώ θα μαι, μαι, μαι. γίνει. Εμένα όμω η δική μου θέση μαι, μαι. είναι ότι ούτε μπορεί να παγορευτεί, Που είμαι ένα βουλευτή που δεν θα στηρίξω και δεν μαι. θα ψηφίσω το νομοσχέδιο. Ούτε μπορεί να παγορευτεί η πρόσβαση στου βουλευτέ που θα το ψηφίσουν. Γιατί όποιο πηγαίνει στην Εκκλησία πηγαίνει απιστό. Άρα δεν μπορεί να το κοπεί. Και το Ο, κομμάτι των παιδιών που λέτε δεν είναι θέμα αν τιμωρήσει όχι. Εγώ ω χριστιανό μιλάω τώρα θέλω το παιδί. Να βαφτίζεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Ακριβώ για να μπαίνει και στο Άρα... χριστιανικό τρόπο ζωή. Mm. Σαν θέση μου. Δηλαδή, δε εγώ δεν θα ήθελα, κύριε Παππούλου, να δω εικόνα. Κλείνουμε εδώ, κύριε. δω εικόνα ένα παιδάκι να είναι στο σχολείο και να μην μπορεί να πάει να κοινωνήσει όταν πηγαίνουν τα άλλα παιδιά. Επί, δε... Επί δε... 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 Μια κουβέντα όμω. Για το θέμα, επειδή εγώ πιστεύω στην παραδοσιακή μορφή οικογένεια, όποιο δεν το έχει δει, να δει το λάκι το γαβαλά. Εδώ, σε εσά το κανάλιζα στην Φέρι Τσικόρδα. Ο οποίο δεν μπορεί να τον πει κανεί ομοφοβικό. Βγήκε και είπε ότι το παιδί θέλει μάνα και πατέρα. Έτσι είναι. Όσοι περισπιζόμαστε ότι το παιδί θέλει μάνα και πατέρα, υπερασπιζόμαστε το αυτονόητο. Έτσι, Έτσι, είναι. Έτσι είναι. έχετε δίκιο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλή σα μέρα.